κουβεντιάσατε χθες. Κοιτάξτε, χθες έγινε μια γρήγορη ανασκόπηση. Ενημερώθηκε όλη η Κεντρική Επιτροπή και η κυριολεκτική ομάδα από τους υπουργούς που κάνουν τη διαπραγμάτευση και από τον Πρωθυπουργό για το που βρισκόμαστε. Αυτό που είναι θετικό είναι ότι καταφέραμε να επιστρέψουμε στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, μιας και πρέπει να πω ότι για δύο τουλάχιστον, για 1,5 μήνα, κάποιοι φορείς από τους δανειστές, κύρια το ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ, προσπαθούσε να αναιρέσει την συμφωνία αυτή, να μην πάμε δηλαδή σε μηδενικού, αν θέλετε, κόστους μέτρα, να βάλει πολύ δύσκολους όρους για τη χώρα μας. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά δεν μπήκανε τώρα. Εγώ τα ακούω από τον κύριο Τόμψεν από το τέλος του 2015. Ποτέ δεν είχαν συμφιλειωθεί. Βρήκαν συμμάχους τώρα. Κοιτάξτε, ναι, είχαν βρει συμμάχους και νομίζω ότι και η χώρα μας όπως βρήκε συμμάχους. Είναι ένα διαρκές παιχνίδι δυνάμεων, συσχετισμού δυνάμεων. Αυτό που για μας είναι ξεκάθαρο, το ξέρουν νομίζω και οι τηλεθεατές σας, είναι ότι εμείς διαπραγματευόμαστε στην Ευρώπη με ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλη πολιτική αντίληψη από εμάς. Θεωρούν ότι ένα άλλο μοντέλο είναι καλύτερο, το μοντέλο που έφερε τη χώρα μέχρι εδώ βέβαια. Εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, όλοι οι Έλληνες εννοώ και οι Ελληνίδες. Ξέρουμε ότι είναι αποτυχημένο. Πάντως επιμένουν σε μέτρα τα οποία δεν είναι παραγωγικά και αναπτυξιακά και μάλιστα χωρίς καμία λογική. Το περίεργο είναι ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει και χάνει ακόμα και αυτή τη βασική ευρωπαϊκή λογική της. Που λέει ότι αν οι παράμετροι είναι σωστοί, δεν είναι ανάγκη να λάβεις νέα μέτρα. Εδώ πέρα, παρότι εμείς έχουμε δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αυτοί επιμένουν με ένα άχτη, αν θέλετε, απέναντι στη χώρα μας. Το οποίο έχει να κάνει με το ότι διαφωνούν με την δική μας άποψη, θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη φωνή στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα τους χαλάσει τα σχέδια να αποδειχθεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα άλλο μοντέλο που η κοινωνία είναι πιο ικανοποιημένη και. Ναι, αλλά αυτό τότε το μοντέλο δεν το είδαμε στη συμφωνία. Γιατί γύρισαν στη συμφωνία τότε πάλι πίσω. Κοιτάξτε, γιατί. Τι τους έκανε να υποχωρήσουν. Είναι τώρα δύο πολύ διαφορετικές ερωτήσεις. Ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι γύρισαν στη συμφωνία γιατί κάποια στιγμή επικράτησε η ευρωπαϊκή λογική από την κομματική λογική του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Φαίνεται ότι δεν έχουν ίδιο σχεδιασμό για τις εκλογές τους, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ελληνικό πρόβλημα για να πάνε καλύτερα στις δικές τους εκλογές. Αυτό θεωρώ ότι είναι αντιδημοκρατικό. Η Ευρώπη έχει άλλη βάση ύπαρξης, είναι η Ευρωπαϊκή Σύνθεση και η κοινή πορεία. Μπορούν να είμαστε σε διαφορετικά κόμματα, σε διαφορετικές διαδρομές. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Τώρα το άλλο που ρώτησα ήταν σε σχέση με το άλλο μοντέλο που είπατε. Ένα άλλο μοντέλο όμως το οποίο δεν το βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε να υλοποιούμε ως χώρα τελικά το δικό τους μοντέλο. Όχι, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Παρακαλώ. Παραδείγματος χάρη το πλεώνασμα του 2016 δόθηκε σε αυτή την εφάπαξ 13η σύνταξη των συνταξιούχων. Δεν είναι το δικό τους μοντέλο, είναι το δικό μας μοντέλο. Το ότι ο αναπτυξιακός νόμος ξεκόλλησε και δεν είναι μόνο για τους συμμέτερους, αλλά είναι και όλους όπως είναι και το ΕΣΠΑ και υπάρχουν ισότιμα κριτήρια στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι το δικό μας μοντέλο, δεν είναι το δικό τους. Το ότι τα σκάνδαλα της Siemens και της Novartis έχουν πάει στον εισαγγελέα είναι το δικό μας μοντέλο, όχι το δικό τους. Να πω κάτι σε αυτό. Ότι τα δάνεια με αέρα δεν δίνονται πια και υπάρχει διαφάνεια στις διαφημίσεις των τραπεζών είναι το δικό μας μοντέλο. Το ότι στην προηγούμενη περίοδο έγιναν επιλογές χωρίς να είναι συλλογικά αποφασισμένες που δεν συνάδουν με την αριστερή και ριζοσπαστική μας φυσιογνωμία είναι δικό σας μοντέλο. Η κριτική που άσκησαν οι 53. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν είναι λοιπόν άποψη αυτό της κυβέρνησης του κόμματος. Όχι, δεν είναι άποψη. Λέω των 53. Ούτε. Άσκησαν δομική κριτική. Έχετε δει κάπου εσείς αυτή την έκφραση, γιατί το 53 είναι κάτι που χρησιμοποιείται. Ξεχάσατε το 53. 13. Το κείμενο με 13 υπογραφές που υπήρχε στην Κεντρική Επιτροπή. Στους 151. Το διαβάσατε, φαντάζομαι. Καλά κάνουμε, καλά κάνουμε στην αριστερά. Και είναι κάτι που μας κάνει επίσης διαφορετικούς από όλους αυτούς που κάνανε και στη χώρα κουμάντο, αλλά κάνουν και στην Ευρώπη. Και συζητάμε και διεκδικούμε περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συλλογικότητα στις αποφάσεις και περισσότερη. Πόση αλήθεια έχει όμως. Καταλαβαίνω και το καταλαβαίνουν όλοι. Ότι κάποιες δύσκολες στιγμές είναι υποχρεωμένος και ο Πρωθυπουργός και ο κάθε υπουργός που εκπροσωπεί ένα τομέα να παίρνει στη διαπραγμάτευση απόφαση. Εμείς προσπαθούμε αυτές τις στιγμές να είναι όσο γίνεται πιο λίγες και να βαπτιζόμαστε όλοι συνέχεια στη συλλογικότητα της κοινής απόφασης. Και αυτό είναι κάτι από το οποίο διαφοροποιούμαστε. Και το ότι βγαίνουμε και λέμε ότι θέλουμε και άλλη δημοκρατία μέσα στο κόμμα είναι και αυτό που μας κάνει διαφορετικούς. Όλα αυτά είναι που δείχνουν ότι δεν είμαστε ίδιοι με αυτό το οποίο συνέβη. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και πάντοτε αυτός ο χώρος της ανατολικής αριστεράς είχε δυνατότητα και των τάσεων και των απόψεων. Αναρωτιέμαι, δεν έχει έκφραση όμως στην πολιτική και στην καθημερινότητά σας. Δεν θα εκφραστεί και στην ψήφιση όχι των μέτρων. Είστε απόλυτο σίγουρος για την ομοιογένεια. Όχι μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλοι οι σύντροφοί μου είναι σίγουροι. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σίγουροι. Γιατί για μας είναι ξεκάθαρο. Αναλάβαμε κάτι πολύ δύσκολο το οποίο μπορεί και να απέχει από τη δική μας προγραμματική και αξιακή πρόταση και είναι προφανές αυτό. Και κάνουμε συμβιβασμούς διότι πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Πιο σημαντικό απ' όλα είναι να παραμείνουν πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας. Πιο σημαντικό όλα να μην ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι της Siemens στην κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι πιο σημαντικά
από, από την αξιακή φάση που έχουμε σε κάθε κριτήριο, τη χρησιμοποιούμε για τις αποφάσεις μας. Είναι σαφέστατο. Χρησιμοποιούμε το σταθερό κριτήριο το οποίο έχουμε, που είναι υπέρ της κοινωνίας σε όλες τις αποφάσεις. Κάνουμε συμβιβασμούς. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε υποχωρήσεις. Γιατί τώρα αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι επειδή έχει αποχωρήσει λίγο πολύ η λογική από την ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση που έχει η χώρα μας, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το ότι τέθηκαν μέτρα και απαιτήσεις από τους δανειστές πέρα από τη συμφωνία. Κανονικά, ένας απλός δημοκράτης, όχι τώρα και η δική μας, αν θέλετε, προοδευτική σκέψη, θα έλεγε όχι. Δεν δεχόμαστε να συζητήσουμε κάτι πέρα από τη συμφωνία. Όμως για το συμφέρον της χώρας, για το συμφέρον των πολιτών που εκβιαζόμαστε όλοι από δανειστές που αναγκαστήκαμε να έχουμε εξαιτίας κακών κυβερνήσεων, να το ξεκαθαρίσουμε, χωρίς δική μας επιλογή αυτής της κυβέρνησης, αναγκάστηκε η χώρα να έχει δανειστές που την εκβιάζουν και την πιέζουν σε άλλες πολιτικές, παρότι δεν το θέλουμε, έπρεπε να συμφωνείτε ότι αυτό τον εκβιασμό θα πρέπει να τον επικοινωνήσετε στον κόσμο, να βγείτε έξω στα καφενεία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παντού, και να το συζητήσετε και να πείτε ποια ήταν αυτά που σας ζητούσατε, τι τελικά καταφέρατε, ποιος ήταν ο εκβιασμός και, τελικά να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει ότι πρέπει να βγει από την κρίση. Έχει αποφασίσει ότι το παλιό μείγμα πολιτικής δεν είναι πια αποδεκτό και έχει αποφασίσει ότι η διαφθορά και η διαπλοκή από τη χώρα πρέπει να εκλείψει και να αντιμετωπιστεί με τις νόμιμες διαδικασίες που έχουν εκλογές και δικαιοσύνη. Όταν είναι στην ώρα είναι τους προγραμματισμένες. Είναι σταθερή η πολιτική επιλογή και αυτή η πολιτική επιλογή θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά από όλους μας και το βασικό το οποίο έχει ζητήσει η κοινωνία είναι να επιστρέψει η εργασία στην Ελλάδα. Αυτή είναι μία από τις βασικές μας υποχρεώσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε με ταχύς ρυθμούς. Η συμφωνία υποκύπτει, αν θέλετε, και σε αυτόν τον σκοπό. Η συμφωνία για να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, να ρυθμιστεί το χρέος, να έχουμε διέξοδο, πρακτικά στοχεύει στην αύξηση της εργασίας και μαζί βέβαια στοχεύει και σε άλλα μέτρα, φορολογικής ελάφρυνσης, κοινωνικών υποδομών και κοινωνικών μέτρων. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να γίνουν και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την συνεχή επίκληση του εκβιασμού για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία όμως πρέπει να ενημερωθεί από εμάς. Είναι προφανές αυτό. Δεν έχουμε τα εργαλεία επικοινωνίας που έχουν οι αντίπαλοι και αναφέρομαι και στα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και στην άλλη άποψη για την οικονομία. Αυτή που λέει ότι το κέρδος πρέπει να πηγαίνει σε λίγους και αυτοί οι λίγοι να κάνουν κουμάντο σε πολλούς. Εμείς λοιπόν το μόνο που έχουμε αυτό, είναι τη δικιά μας φωνή. Έχετε τακτική πολιτική να σπάσει. Ορίστε. Αυτό ακριβώς που λέτε, ότι τα κέρδη πρέπει να μοιράζονται στην κοινωνία και να ξαναγυρίζουν στους ανθρώπους του μόχθου. Αντί να τα λιμένονται ή εν πάση περιπτώσει να υποφελούνται λίγοι. Ναι, έχετε πολιτική η οποία την καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, νομίζω ότι αυτό περιλαμβάνεται. Δεν λέω ότι θα λόγια, αν έχουμε καθημερινή πολιτική. Περιλαμβάνεται καταρχήν και στη θεσινή απόφαση και ήταν και στοιχείο της επιστολής που έστειλε ο κ. Τσακαλώτος στους δανειστές τότε που έγινε ιστορία με το ΕΦΑΠΑΞ, τη 13η σύνταξη των συνταξιούχων τέλος του 2016. Εμείς λέμε ότι το πλεώνασμα πρέπει να επιστρέφει σε δύο διαδρομές. Το ένα είναι κοινωνική πολιτική και κοινωνικό κράτος και το δεύτερο είναι μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρηματιών. Αυτό ακριβώς πράγματι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Εμείς προσπαθούμε οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται να αφορούν το σύνολο της κοινωνίας η οποία να ευνοείται με βάση δίκαιους κανόνες, αλλά δεν μπορούμε με τίποτα να θεωρούμε ότι οι ακροδεξιές λογικές και κατά κάποιο τρόπο οι φοροφυγάδες, να το πω έτσι, μπορούν να ωφεληθούν από τη δικιά μας πολιτική. Είμαστε απέναντι, αν θέλετε, σε τέτοιες λογικές. Θέλουμε οι ασθενέστερες τάξεις να έχουν δικαίωμα στο όνειρο και στο μέλλον. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μείνουν στη χώρα και προφανώς θέλουμε δίκαιες πολιτικές και για τους επιχειρηματίες. Πάμε, κύριε Φάμελε, σε σχέση με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή. Στους δασικούς κάρτες. Τι προβλήματα τελικά λύνει και γιατί δεν προηγήθηκε των αναρτήσεων και της υποβολής των ενστάσεων. Καταρχήν, νομίζω ότι διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά ότι οι δασικοί χάρτες μπορεί να μην είναι πρόβλημα οι ίδιοι αυτοί καθ' αυτοί. Αναδεικνύουν όμως πάρα πολλά ζητήματα που στη χώρα μας δημιουργήθηκαν, ίσως και μετά τον πόλεμο, όχι μετά την μεταπολίτευση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να τα λύσουμε γιατί είναι βάση του δικαίου, βάση του αναπτυξιακού σχεδιασμού, του χωρικού σχεδιασμού, αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου να υπάρχουν δασικοί χάρτες. Ήταν παράλογο η χώρα μας να μην ξέρει που είναι τα δάση της, να μην ξέρει που είναι η διεκτησία του καθένα, να μην έχει χρηματολόγιο. Ταυτόχρονα, εγώ θεωρώ ότι και μια μικροδιαπλοκή τη συντηρεί αυτή η κατάσταση, το να μην έχει χάρτες και να μην έχει χρηματολόγιο. Μικροδιαπλοκή από ποιους εννοείται? Κοιτάξτε, τοπικές κοινωνίες, υπάρχουν καταπατήσεις, υπάρχουν χερσώσεις, υπάρχει αυθαιρεσία και υπάρχει και μια, αν θέλετε, συμμαχία ενός παλιού πολιτικού κατεστημένου με τις τοπικές διοικήσεις ή τους παραγωγούς να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην βλέπουν ίσως και πράγματα. Σας δημιουργούν προβλήματα οι τοπικές αρχές? Δηλαδή, έχετε μου έχει κάνει εντύπωση το ότι αρκετοί βουλευτές αντιπολίτευσης κατέθεσαν στην αρχή του εφαρμογής του νομοσχεδίου αιτήματα συμπεριλαμβανομένου του πρώην Πρωθυπουργού σχετικά με την αναστολή των χαρτών, όπως και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι.
Νομίζω ότι αυτό στην πορεία του χρόνου έχει επιληθεί στη Βουλή που συζητήσαμε στην Επιτροπή Πέμπτη και Παρασκευή για το νέο νομοσχέδιο. Όλα τα κόμματα πήραν θέση και αυτό είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Κειμένου να γίνουν οι χάρτες, εκτός βέβαια από τη Χρυσή Αυγή. Απ' την άλλη μεριά όμως νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αναστολές. Να σας πούμε λίγο. Να δούμε μερικά τώρα, πράγματα όμως πολύ συγκεκριμένα για τώρα με τους δασικούς χάρτες, τι έχουμε κάνει. Έχουμε πει ότι είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει στη χώρα και πρέπει να προχωρήσει με τους αναγκαίους ρυθμούς, κάνοντας παράλληλα τις διορθώσεις. Τα προβλήματα που δημιουργούνται να τα λύνουμε. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα από ότι βγήκαμε εκ των υστέρων και διορθώνουμε πράγματα, διότι διορθώνουμε σε παλιούς νόμους, όχι στους δασικούς χάρτες. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Αν πράγματι διορθώνονται. Έχουν υποβάλει λοιπόν ένσταση κάποιοι άνθρωποι. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι δεν χρειάζεται. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, να πούμε λοιπόν στους πολίτες ότι δεν χρειάζεται να υποβληθούν σωριδών αντιρρήσεις. Αν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του αγροτεμαχίου, αν δηλαδή έχει εκχερσωθεί τα τελευταία 70 χρόνια από το 45 και μετά, ή αν είναι δασωμένο, τότε δεν χρειάζεται αντιρρήσεις, χρειάζονται άλλες ενέργειες. Έτσι λοιπόν λέμε, αν είναι σε μια αναδασωτέα ζώνη και ήταν αγροτικό, πρέπει να γίνει άρση αναδάσωσης από το δασάρχη, δεν χρειάζεται αντίρρηση. Αν είναι λανθασμένα τα όρια του αγροτεμαχίου επάνω στους δασικούς χάρτες ή αν έχουν τροποποιηθεί και μια δασική καλλιέργεια θεωρείται δάσος, είναι πρόδειλο λάθος, δεν χρειάζεται πάλι η αντίρρηση, δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς, πρέπει να γίνει αίτηση πρόδειλου λάθους. Αν από την άλλη μεριά είναι εκχερσωμένο, είτε με τον εκμηχανισμό της αγροτικής παραγωγής, είτε είναι και δημόσια έκταση που έχει εκχερσωθεί, με το νέο νόμο που ψηφίζουμε τώρα θα είναι πολύ φτηνή η μεταβίβαση της χρήσης ή και της κυριότητας, αν είναι πρώτο 75 στον αγρότη. Θα υπάρχουν 100 δόσεις και δεν θα κυρωθεί στο δασικό χάρτη ως δασικό, άρα οι επιδοτήσεις δεν έχουν κανένα κίνδυνο και πάλι δεν χρειάζεται αντίρρηση. Αυτό να βεβαιώσουμε ότι οι επιδοτήσεις δεν κινδυνεύουν υπάρχει σε σχέση άρθρο, με αυτά τα υπάρχει συγκεκριμένα... άρθρο στον νόμο τον οποίο έχουμε καταθέσει. Μάλιστα. Που αφορά σχεδόν όλες τις εκχερσωμένες δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις. Που λέει ότι αν κάνεις την αίτηση όπως έπρεπε να την έχουν κάνει μέχρι τώρα, από νόμο που ίσχυε για την εκχέρσωση αυτή και την τροποποίηση της χρήσης, μόνο όμως προς γεωργική καλλιέργεια, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση. Ναι, ναι. Και αν υπάρχει τουριστική, κατοικία, βιοτεχνική, επιστρέψει το δημόσιο στην δασική του μορφή, αυτό είναι ρητό, ναι. Δεν ανοίγουμε παράθυρο για καταπατητές, βίλες και πισίνες. Τότε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, αν κάνει αίτηση ο κάτοχος και σήμερα, ναι. Και βέβαια και 2 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, άρα περίπου μέχρι 20 Ιουνίου, κοντρά, 15 με 20 Ιουνίου, τότε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν κυρώνεται ως δασική έκταση στον δασικό χάρτη, αλλά κυρώνεται ως γεωργικό αυτές, και η επιδότηση είναι ασφαλής. Να ερώτησε σε αυτό, μισό λεπτό, Γιάννη, σε αυτό το θέμα, πόσο στοιχίζει να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι. Να καταλάβω τώρα, αφού δεν θα κάνω την αίτηση γιατί ανοίξει αυτή την κατηγορία, πόσο θα μου στοιχίσει για να μπορέσω να ασφαλώς πια να το χρησιμοποιώ. Κοιτάξτε, αν να πούμε 2 παραδείγματα. Ναι. Για εκτάσεις δημόσιες και ιδιωτικές, πρώτο 75 και μετά το 75 χερσωμένες. Το κοστολόγιο ήταν για τις εκτάσεις πρώτο 75 της δημόσιας 480 ευρώ το στρέμμα. Για τις ιδιωτικές 180, για τις πρώτες 75 και θα πάνε περίπου 120 ευρώ και 75 ευρώ αντίστοιχα. Δηλαδή είναι από το 1 τρίτο έως το 1 τέταρτο του κόστους που ίσχυε με τους παλαιότερους νόμους, αλλά με ένα πάρα πολύ θετικό πλεονέκτημα ότι θα είναι με 100 δόσεις, άρα θα έχουν μπροστά τους 10 χρόνια για να ξεπληρωθούν και με ελάχιστη δόση αραμίνα 30 ευρώ που ο αγρότης νομίζω ότι αντέχει. Για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μετά το 75, το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο. Ήταν από 900 έως 780 ευρώ και τώρα θα είναι από 180 έως 130. Και εδώ είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη η έκπτωση. Εισάγουμε το ισοδύναμο της περιβαλλοντικής παρέμβασης στα δάση, δηλαδή αντί για να δασώσεις κάνουμε δασοτεχνικούς καθαρισμούς και έργα πρόληψης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Αυτό επίσης είναι προς όφελος των δασών μας. Και νομίζω ότι έτσι αποκαθιστούμε και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Είναι μια πολύ σημαντική τομή αυτή που γίνεται και αφορά τον αγροτικό κόσμο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε αύριο, σήμερα και αύριο, στην Ολομέλεια, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι οι δασικοί χάρτες δεν είναι απέναντι από τον αγροτικό κόσμο, αλλά τακτοποιούμε, νομιμοποιούμε και από εδώ και μπρος έχουμε ένα κανόνα και στην Ήπεθρο. Δεν γινόταν αυτό. Τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε καινούργια φάση. Ή θα έρθουμε μετά από 10 χρόνια και θα ξανακάνουμε ό,τι κάναμε με τα αυθαίρετα, με τις ιστορίες κλπ. Όχι, γιατί ο δασικός χάρτης δημιουργεί πλέον μια απόλυτη ασφάλεια. Πότε οριστικοποιούνται, κύριε Φάμελ? Ο στόχος μας είναι να επεξεργαστούμε όλες αυτές τις αιτήσεις
οι οποίες πλέον σας είπα ότι οι περισσότερες είναι προς άλλες κατευθύνσεις. Η αντίρρηση περιορίζεται μόνο εκεί που διαφωνούμε με την ίδια τη φωτογραφία, ενώ την αεροφωτογραφία, και θέλει δασολογική, αν θέλετε, διερεύνηση. Ο στόχος είναι οι αντιρρήσεις, οι άρσεις αναδάσωσης, οι παραχωρήσεις χρήσης και τα πρόδειλα λάθη, γιατί αυτές είναι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, να έχουν τελειώσει το εξάμηνο μετά τη λήξη των δασικών χαρτών. Ή τι σημαίνει, αρχές Ιουνίου τελειώνουν οι προθεσμίες και τέλος του χρόνου κλείνουμε με το θέμα των δασικών. Μια τελευταία, με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που έχουν δασικές εκτάσεις, θα κάνει. Κοιτάξτε, όπου έχει γίνει νόμιμη πράξη της διοίκησης, δηλαδή έχει οριοθετηθεί ο οικισμός και μέσα σε αυτή την οριοθέτηση υποχρεωτικά προβλεπόταν μέχρι τώρα πράξη του δασαρχείου, οι πράξεις αυτές αναγνωρίζονται. Όλες οι νόμιμες πράξεις διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των αναδασμών, των επικισμών, των πράξεων οικισμών και επιπλέον των οικιστικών πυκνώσεων που θα δούμε αύριο στην ΚΕΔΕ. Θα πω ότι αύριο το πρωί έχουμε διοικητικό συμβούλιο με την Κεντρική Ένωση του Δήμου Ελλάδος. Το ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό να λύσουμε και αυτό το ζήτημα με τις οικιστικές πυκνώσεις, να δοθεί παράταση στους Δήμους μέχρι τις αρχές Ιουνίου να στείλουν τις οικιστικές πυκνώσεις, γιατί παραλαμβάνω είναι υποχρέωση των Δημοτικών Συμβουλίων να προστατεύσουν τις συμπυκνωμένες περιοχές κατοικίας και να τις επιλύσουν με πολεοδομικά εργαλεία προς όφελος και του δασικού κεφαλαίου της χώρας μας. Δεν μπορεί να μείνει ανεξέλεγκτο αυτό το κομμάτι, ούτε αφύλακτο. Και πρέπει οι Δήμοι να αναλάβουν την ευθύνη σε αυτό το τομέα. Κύριε Φάμελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.